Αυτή η αλληλεγγύη, συναδέλφες και συνάδελφοι, ανάμεσα στους εργαζόμενους, είναι ο παράγοντας αυτός που αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση και μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις να αποσυρθεί η κατάπτυστη τροπολογία. Καθοριστικός παράγοντας για τον αγώνα που διεξάγεται στη Λάρκο, αυτός ο μαζικός, όλοι αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ, είναι η παλικαρίσια στάση των ίδιων των εργαζομένων που κρατάνε ψηλά τη σημαία του αγώνα και έτσι μπορούμε να τον στηρίξουμε. Γιατί αυτή η στάση τους δεν ήταν δεδομένη. Δεν ήταν δεδομένο ότι δεν θα περάσει η τρομοκρατία της κυβέρνησης και τα καλέσματα να αποδεχτούν το σχέδιό της, γιατί δήθεν είναι μονόδρομος για τη σωτηρία της επιχείρησης. Οι εργάτες της Λάρκο αποφάσισαν τον δρόμο του αγώνα που κλείνει 2 μήνες και σήμερα πραγματοποιείται εδώ στην πόλη μας και θα είναι μακρόχρονος, και τους λέμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί τους και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βάλουμε κι άλλες δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας των εργατών της Λάρκο είναι και δικός μας αγώνας, όπως λέει και το πανό του συνδικάτου μας. Είναι μια κολοσιαία επιχείρηση. Ποιοι είναι όμως αυτοί που λένε ότι το ξεπούλημά της είναι μονόδρομος? Είναι οι ίδιοι που λένε το 2020 ότι η σύνταξη πρέπει να είναι στα 67, με προοπτική να ανέβει ακόμα περισσότερο. Είναι οι ίδιοι που θέλουν να καταργήσουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και αυτή να γίνει ατομική υπόθεση με σίγουρους χαμένους εργαζόμενους και τον λαό. Δηλαδή, να μας γυρίσουν αιώνες πίσω. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δίνει νέα εργαλεία στους επιχειρηματικούς ομίλους να εντείνουν την εκμετάλλευση και ταυτόχρονα τα ακριβοπληρωμένα παπαγαλάκια της ΑΜΜΕ διαδίδει ψέματα ότι το νομοσχέδιο για την ασφάλιση που ξυλώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός, ακούστε αυτό συνάδελφοι, λέει ότι η ανάπτυξη που υπερασπίζεται φέρνει περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Έτσι λέει. Να έρθει να το πει αυτό εδώ στους εργάτες της Λάρκο ή στους εργαζόμενους της ΔΕΗ που τους πετάει στο δρόμο ή στους εργαζόμενους στο εμπόριο που δουλεύουν Κυριακές. Να το πει στους μαθητές και φοιτητές που ξέρουν από τώρα δεν έχουν μέλλον. Να το πει στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που γυρνάνε όλη την Ελλάδα με μια βαλίτσα στην πλάτη, ενώ οι ελάχιστες προσλήψεις που εξήγηλε είναι μια μικρή παραχώρηση κάτω από την πάλη του κινήματος, ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα κενά στα σχολεία, όλοι να διοριστούν και πάλι δεν καλύπτονται. Όμως, συνάδελφοι, η εργασιακή ζούγκλα δεν προέκυψε τους τελευταίους 7 μήνες. Την ίδια ανάπτυξη υπερασπίζονταν όλες οι κυβερνήσεις. Την ανάπτυξη που θεώτης έχει την υπεράσπιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Αλήθεια, τον εξυγχρονισμό του εργοστασίου της Λάρκο, γιατί δεν τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην απαξιώνεται όπως λέει τώρα? Γιατί δεν τον κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Γιατί δεν μειώσανε τα όρια ηλικία συνταξιοδότηση οι προηγούμενοι ή οι πιο προηγούμενοι? Γιατί δεν αυξήσανε τις συντάξεις? Αντίθετα, τα μέτρα που περνάγαν ήταν στην ίδια κατεύθυνση. Ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε. Από την πάλη μας, από την άλλη, οτιδήποτε θετικό καταγράφεται στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας και των διεκδικήσεών μας. Τέτοια αποτελέσματα μετράει και το συνδικάτο μας που συσπυρώνεται στις γραμμές του ΠΑΜΕ, ενώ θεωρούμε υποχρέωσή μας όχι μόνο την αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων της Λάρκο, αλλά σε κάθε αγώνα που αναπτύσσεται, χωρίς να μας ενδιαφέρει το τι πιστεύουν, το τι ψηφίζουν, το τι χρώμα η εθνικότητας είναι. Επιμένουμε όμως, συνάδελφοι, ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να απαλλαγεί από τη συνδικαλιστική μαφία στη ΓΕΣΕΕ, που τώρα ετοιμάζεται να κάνει συνέδριο στο Καβούρι με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως επίτιμους καλεσμένους. Η κατάσταση, συνάδελφοι, θα ήταν τελείως διαφορετική αν όλο το συνδικαλιστικό κίνημα υπερασπίζονταν τα συμφέροντα των εργαζομένων και δεν υπήρχε αυτή η συνδικαλιστική μαφία που στηρίζει την εργοδοσία και την κάθε κυβέρνηση χωρίς να τους νοιάζει ποια είναι. Δυνάμωμα λοιπόν του κινήματος
αγώνας, διεκδίκηση. Αυτός είναι ο δρόμος μας για καλύτερες μέρες. Για τα δικά μας συμφέροντα και όχι για τα κέρδη των λίγων. Είναι ελπιδοφόρα η σημερινή συγκέντρωση. Είναι ελπιδοφόρα πρώτα και κύρια η συμμετοχή στην απεργία από πολλούς χώρους δουλειάς, όπως η Αλατίνη, ο Νηρέας, από τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, από τους εκπαιδευτικούς, από το λιμάνι που ο συνάδελφος εδώ πέρα έλεγε ότι σφράγισε σήμερα της Χαλκίδας και από άλλους πολλούς, συγχωρέστε με που δεν τους αναφέρω. Είναι ελπιδοφόρα η συμμετοχή των μαθητών και των φοιτητών. Αυτή η συμμετοχή είναι που θα ασκήσει πίεση και στην κυβέρνηση και θα τσακίσει την καταστολή που ετοιμάζεται να περάσει νέα μέτρα η Νέα Δημοκρατία. Απορρίπτουμε αυτή την ανάπτυξη που ωφελημένους έχει μόνο τους ντόπιους επιχειρηματικούς ομίλους. Για τα δικά τους συμφέροντα, συνάδελφοι, η χώρα μας συμμετέχει και στον πόλεμο που διεξάγεται στην περιοχή, ενώ η υπογραφή της συμφωνίας για τις βάσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά και θα έχει αποτέλεσμα περισσότερες προσφυγικές ροές που εγκλωβίζονται στη χώρα μας βάσει των απαράδεκτων συμφωνιών που εμποδίζουν τη χορήγηση ασύλου και την αναχώρηση των προσφύγων και μεταναστών για να φύγουν να πάνε στις χώρες που θέλουν. Ο δρόμος του κέρδους από τη μία μας έχει να ζούμε μέσα στα βάσανα σε μια που εποχή που οι δυνατότητες είναι τεράστιες και από την άλλη αυξάνει τους κινδύνους της επέκταση του πολέμου ακόμα και μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Όλοι στον αγώνα, όλοι στην πορεία και στο κλείσιμο της γέφυρας μετά συνεχίζουμε σε όλα τα μέτωπα γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο.